Κατάλληλος όμως να σε απαντήσεις σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από τα εθνικά θέματα είναι ο αντισυνταγματάρχης στην αποστρατεία και προερχόμενος από τις ειδικές δυνάμεις, ο Νίκος Παπαναστάσης, υποψήφιος βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Τολοκαρνανία. Κύριε Παπαναστάση, καλημέρα. Καλημέρα σας. Πώς είστε, πρέπει να ανησυχούμε τώρα, να φύγουμε όλοι από τις παραλίες και να αδειάσουμε τα νησιά? Νομίζω πως θα ήταν πιο αποτελεσματικό να συνειδητοποιήσει ο κόσμος τη δύναμη που έχει για να αλλάξει αυτή την κατάσταση, όχι φεύγοντας από τις παραλίες, αλλά ενισχύοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα στις 7 του μήνα. Πιστέψτε με, θα είναι μια πάρα πολύ αποτελεσματική στάση για, και για να ενημερώνει το κόσμο και να αποκαλύπτεται τα προβλήματα, αλλά το κυριότερο να χαραχθεί μια πολιτική η οποία θα είναι φιλολαϊκή και δεν θα έχει αυτά τα στοιχεία που βιώνει σήμερα. Κύριε Παπαναστάση, μας κοροϊδεύουν δηλαδή, παίζουν παιχνίδια σε βάρος του κόσμου, σε βάρος μιας ολόκληρης χώρας με όλα αυτά τα γεγονότα? Λοιπόν, όχι, δεν κοροϊδεύουμε, με την έννοια την εξής, ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό και είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και μάλιστα ίσως να υπερβαίνει σε επικινδυνότητα προηγούμενες περιόδους που θεωρούσαμε επίσης ότι είναι επικίνδυνη. Η κατάσταση είναι πραγματικά επικίνδυνη με μια κυβέρνηση η οποία αφήνει να φαίνεται μεν το πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα να προσπαθεί να παραπλανήσει και το λαό όσον αφορά τη λύση. Γιατί ακούμε προσφυγή στα όργανα του ΝΑΤΟ, προσφυγή στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τέτοιου είδους συμμαχίες οι οποίες όχι μόνο δεν έχουν την πρόθεση να βοηθήσουν, αλλά ρίχνουν λάδι στη φωτιά, για να μην πούμε ότι είναι και οι γενουσιουργές αιτίες αυτής της επικίνδυνης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί όχι μόνο δυστυχώς στο Αιγαίο, αλλά γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Αραβική Χερσόνησο. Θέλω να πω δηλαδή ότι η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και αυτή που υπάρχει τώρα, αλλά και αυτή που θα έρθει, ήδη έχει δώσει το δείγμα γραφής της και από το παρελθόν, αλλά και με δηλώσεις πολιτικές και του κ. Μητσοτάκη και άλλων στελεχών, ότι θα τηρήσουν την ίδια γραμμή, δηλαδή θα τροφοδοτήσουν με αυτή την πολιτική αυτές τις εντάσεις και αυτή την επικινδυνότητα, έχοντας εγκλωβισμένη την Ελλάδα μέσα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πλήρη αδυναμία να εφαρμόσει μια πολιτική η οποία θα εκφράζει τα συμφέροντα του λαού μας. Αυτή η πολιτική που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή, βαφτισμένη σαν γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας, είναι μια πολιτική απόλυτου εγκλωβισμού και του ελληνικού λαού και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων μέσα στα επιχειρησιακά σχέδια και στοχεύσεις των υπεριαλιστικών οργανισμών, έτσι τους λέμε εμείς, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια κατάσταση πάρα μα πάρα πολύ επικίνδυνη. Και για να μιλήσω λίγο αποκαλύπτοντας αυτή την κατάσταση, θέλω να πω το εξής, ότι ένα θερμό επεισόδιο όπως σε εύσχημα βαφτίζουν ένα αιματοβαμμένο επεισόδιο, έτσι δεν το λένε, θερμό επεισόδιο. Τι εννοούν? Μια πολεμική αναμέτρηση μικρού ή μεγάλου βεγγυνακούς, εμείς το λέμε αιματοβαμμένο επεισόδιο, είναι μέσα στις πρακτικές που εφαρμόζουν, στην επιχειρηματική τους πρακτική, γιατί περί τέτοιας πρόκειται, που εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Δηλαδή ένας πόλεμος πιθανόν στους σχεδιασμούς τους να βοηθάει να λυθούν προβλήματα, τα οποία έχουν, και τα προβλήματα δεν είναι τίποτε άλλο παρά πώς θα αυξήσουν τα κέρδη τους εκμεταλλευόμενοι τους υδρογονάνθρακες, τους δρόμους μεταφοράς κτλ. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα πιθανόν στους σχεδιασμούς τους να περιέχουν και μια πολεμική αναμέτρηση. Μάλιστα. Αυτή η πολεμική αναμέτρηση θα είναι καταστροφική για τον ελληνικό λαό, αλλά και για τον τουρκικό λαό. Εμείς λοιπόν πολεμάμε με νύχια και με δόντια να τους αποκαλύπτουμε, να ενημερώνουμε το λαό και να είμαστε στις 8 του μήνα, στις 8 του Ιούλη, μια ισχυρή αντιπολίτευση, να σταθούμε απέναντί τους ενισχυμένοι με τη δύναμη της λαϊκής ψήφου. Κύριε Παπαναστάση, μιλήσατε για ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή κακό είναι η χώρα μας να έχει συμμάχους? Κακό δεν είναι να έχει μια χώρα συμμάχους, αλίμονο. Ναι. Το θέμα είναι τι συμμάχους έχει. Και θα αναφερθώ, θα πω δύο λόγια αν μου επιτρέπετε σε αυτό. Ναι. Για μένα, δεν ξέρω πόσο για μας σαν κόμμα, αν
σύμμαχος είναι η χώρα η οποία το 1974 εκμεταλλευόμενη την Χούντα την οποία υπήρχε τόσο τότε δημιούργησε τις προϋποθέσεις να χαθεί η μισή η Κύπρος κατακτημένη από τα ανατολικά τουρκικά στρατεύματα. Ήταν σύμμαχοι. Ήταν σύμμαχη η χώρα η οποία σχεδίασε και εφάρμοσε την 7χρονη Χούντα στην Ελλάδα. Και μάλιστα μας ξεγελάει το συγγνώμη που είπε ο Αμερικάνος πρόεδρος ο Κλίντον αν δεν κάνω λάθος. Είναι σύμμαχη η χώρα η οποία συμμετείχε και ανέφηκε τη δημιουργία της αμφισβήτησης εθνικού εδάφους της Ελλάδας με τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Είναι σύμμαχη η χώρα η οποία εκμεταλλεύεται, όχι απλά εκμεταλλεύεται, απαιτεί και οι κυβερνήσεις ελληνικές της δίνουν 4,5 δισεκατομμύρια το χρόνο για τις δαπάνες εξοπλισμού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για να τους χρησιμοποιήσει σαν ένα λόγο, και είναι σχηματικό αυτό που λέω, στο νατοϊκό τάγμα εξυπηρετώντας τα επιχειρησιακά σχέδια, όχι τα ελληνικά, αλλά του ΝΑΤΟ. Για την άποψή μας δεν είναι σύμμαχοι. Είναι μια εγκληματική συμμαχία η οποία μόνο δεινά έχει επιφέρει στον ελληνικό λαό και αυτά τα οποία μέλη να έρθουν είναι ακόμα χειρότερα. Εμείς λοιπόν λέμε καθαρά ότι αυτή η συμμαχία εντός εισαγωγικών είναι καταστροφική και η ελληνική κυβέρνηση, οι ελληνικές κυβερνήσεις μας βλέπουν, εφαρμόζουν μια εγκληματική πολιτική. Έξω λοιπόν τώρα από το ΝΑΤΟ, βλάφτει σοβαρά την υγεία του ελληνικού λαού, των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και των συμφερόντων του Κοσμάκη. Μάλιστα, έξω από το ΝΑΤΟ, έτσι. Να μην έχουμε ούτε Αμερικανούς, να μην έχουμε ούτε Γάλλους, να μην έχουμε ούτε Ιταλούς. Πού αστραφούμε, κύριε Παπαναστάση, μετά? Είναι παραπλανητικό. Είναι παραπλανητική η θέση, ναι, ότι μια χώρα αν φύγει από το ΝΑΤΟ και αν φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι καλαμιά στον κάμπο. Φυσικά και δεν είναι έτσι. Συμμαχίες θα υπάρξουν, συνεργασίες θα υπάρξουν σε όλα τα επίπεδα, μόνο που αυτές οι συμμαχίες θα γίνονται με όρους οι οποίοι θα εκφράζουν και θα υποστηρίζουν τα συμφέροντα του λαού και όχι τα συμφέροντα των υπεριαλιστών. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, δημοσιογράφος είστε, ότι αυτή τη στιγμή οι συμμαχίες που κάνει η Ελλάδα περνάνε μέσα από το κόσκινο και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επιτρέψτε μου να το πω έτσι απερίφραστα, τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι συμφέροντα του ελληνικού λαού. Για παράδειγμα, μέσα στο πλαίσιο των ανταγωνισμών με τη Ρωσία, το ΝΑΤΟ και η Αμερική επιβάλλει, και δεν είναι καθόλου τιμητικό αυτό για τον ελληνικό λαό, επιβάλλει μια συγκεκριμένη πολιτική εμπάργκο στα αγροτικά προϊόντα και άλλων τέτοιων ρυθμίσεων. Δεν είναι επιλογή του ελληνικού λαού, είναι επιλογή του ΝΑΤΟ και εφαρμόζεται μέσα από την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτά λοιπόν τα πραγματάκια δεν είναι παραπλανητική άποψη ότι μια χώρα που φεύγει από το ΝΑΤΟ θα μείνει μόνη. Όχι. Οι συνθήκες και οι διεθνείς συνθήκες και οι συνεργασίες που θα εφαρμόσει θα είναι υπέρ των λαϊκών συμφερόντων. Μάλιστα. Κύριε Παπαναστάση, προέρχεστε από τις ειδικές δυνάμεις. Πόσο έτοιμες είναι σήμερα οι δικές μας ένοπλες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο? Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και ειδικότερα αν θέλετε και οι ειδικές δυνάμεις, για να μιλάμε με πραγματικούς όρους, όταν έχει την εμπειρία και ξέρετε και ασφαλώς τα γνωρίζετε τώρα τι συμβαίνει. Το οποίο υπηρετεί σε αυτούς τους χώρους, έτσι. Ναι. Να πούμε ότι είναι ένα προσωπικό ιδιαίτερα βασανισμένο από τις επιπτώσεις της πολιτικής των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών. Ιδιαίτερα το τονίζω αυτό, ναι, και παρόλες αυτές τις συνθήκες αυτό το προσωπικό στέκεται επάξια και στην αποστολή του και υπερβάλλει αυτόν μέσα από πολύ δύσκολο και για αυτούς και για τις οικογένειές τους να κρατήσει αυτό το οικοδόμημα όρθιο, να στηρίξει τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας και να υπερασπιστεί τα σύνορά μας. Παρόλα αυτά αυτό το προσωπικό δεν έχει να αντιπαλέψει μόνο την ανέχεια που βιώνει από την πολιτική αυτών των κυβερνήσεων, γιατί υπάρχουν και άλλες
πλευρές αυτής της πολιτικής. Αντί λοιπόν αυτό το προσωπικό και το υλικό μας, τα οπλικά συστήματα, να είναι προσανατολισμένα στην προάσπιση των συνόρων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, βλέπουμε καθημερινά να συμμετέχει σε ασκήσεις εκτός Ελλάδας, να ταλαιπωρείται το προσωπικό μας, να εξαχριώνεται το υλικό και τα οπλικά συστήματα και με το ειστέγμα του ελληνικού λαού να προσπαθούν να τα στηρίξουν σε αποστολές οι οποίες καμιά σχέση δεν έχουν με την υποστήριξη των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Αυτό το πράγμα πρέπει τώρα να σταματήσει και όλη αυτή η προσπάθεια να επικεντρωθεί εκεί που πραγματικά υπάρχει πρόβλημα, στα σύνορα της πατρίδας μας. Κανένας πόρος και καμιά εργατόρα, να το πούμε έτσι, αυτό το πράγμα του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων δεν πρέπει να χαραμίζεται για να υποστηρίζει τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ που είναι ξένα για τα συμφέροντα της πατρίδας μας, τα πραγματικά. Και να κλείσουμε το θέμα με τα εθνικά θέματα, κύριε Αντισταγματάρχα, θέλω να μου πείτε τι συμβαίνει με τα εξοπλιστικά. Γιατί βλέπετε ο περισσότερος προϋπολογισμός της χώρας πηγαίνει στα εξοπλιστικά. Τόσο κινδυνεύουμε εμείς για να έχουμε κάθε χρόνο νέα πακέτα, νέα προγράμματα. Και είδαμε τι έγινε και στο παρελθόν, έτσι, που κατηγορήθηκαν πάρα πολλοί, που πήγαν φυλακοί για τις μίζες που γίνονται εκεί πέρα, που πέφτουν στα εξοπλιστικά προγράμματα. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, να δείτε, οι ένοπλες δυνάμεις αντικειμενικά χρειάζονται και τις υποδομές τους σε οπλικά συστήματα. Είναι κάτι που φυσικό είναι κατανοητό ναι. από όλο τον κόσμο. Για να δούμε όμως τα οπλικά συστήματα, θα πρέπει να δούμε τι ένοπλες δυνάμεις έχουμε, τι αποστολές έχουμε, γιατί αυτό καθορίζει και τις απαιτήσεις στα οπλικά συστήματα. Εμείς λοιπόν σήμερα δυστυχώς έχουμε ένοπλες δυνάμεις οι οποίες είναι τμήμα των νατοϊκών ενόπλων δυνάμεων όπως τις καθορίζουν τα συμφέροντά τους. Άρα λοιπόν και τα οπλικά συστήματα τα οποία προμηθεύεται με τεράστια τρομακτική οικονομική αιμορραγία η πατρίδα μας και αυτή η αιμορραγία ανεδρότητας του λαού μας είναι προσανατολισμένο σε αυτές τις απαιτήσεις. Είναι προσανατολισμένο στις απαιτήσεις που καθορίζει το ΝΑΤΟ. Είναι ένα γραφείο που λέει γραφείο τυποποίησης του ΝΑΤΟ, το οποίο επισκέπτεται πολύ συχνά την πατρίδα μας και βάζει τα όρια από το τι οπλικά συστήματα θα αγοράσουμε μέχρι το πώς θα συνταχθεί ένα στρατιωτικό έγγραφο. Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν είναι καλό. Είναι εγκληματικό, γιατί αυτή η αιμορραγία είναι συνεχής. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι το ΝΑΤΟ απαιτεί από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, από την ελληνική κυβέρνηση, να διαθέτει το 2% του προϋπολογισμού της, του ακαθάριστου εθνικού προϋπολογισμού, να το διαθέτει στις για την κάλυψη των αναγκών του ΝΑΤΟ. Αυτό το ποσό ανέρχεται περίπου στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ίσως λίγο λιγότερο. Μας υποχρεώνει λοιπόν το ΝΑΤΟ από τα 4,5 δισεκατομμύρια το 20% να δαπανάται για αγορά νέων εξοπλισμών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το μέγεθος του εκβιασμού και του προσανατολισμού αυτού του ποσού. Το ΝΑΤΟ λοιπόν μας υποχρεώνει με το έτσι θέλω το 20% των 4,5 δισεκατομμυρίων να πηγαίνει και να τροφοδοτεί τις τσέπες των εταιριών οι οποίοι παράγουν πολεμικό υλικό. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να μας εξοργίζουν. Ο ελληνικός λαός λοιπόν πρέπει να είναι εξοργισμένος. Εμείς τα αποκαλύπτουμε και ζητάμε από τον ελληνικό λαό αυτή την οργή να την κάνει ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα στις 8 του Ιούλη, να σταθεί απέναντι σε αυτές τις πολιτικές, να τιμωρήσει αυτές τις κυβερνήσεις, να αλλάξει αυτή η πολιτική και να γίνει μια πολιτική η οποία θα προάγει την ειρήνη και την ασφάλεια του λαού μας και σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνεται μοδότης αυτών των μονοπωλίων τα οποία αναπαράγουν τον πόλεμο για να γεμίζουν τις τσέπες τους. Μάλιστα, να αφήσουμε τώρα τα εθνικά και να περάσουμε στην προεκλογική περίοδο. Πώς είναι τα πράγματα εκεί στην Αιτωλοκαρνανία, κύριε Παπαναστάση? Είναι μεγάλη περιφέρεια, έτσι. Είναι σημαντικό θετικό μήνυμα. Ναι. Και αυτό το σημαντικό θετικό μήνυμα αντικατοπτρίζεται στην υποδοχή που κάνουν οι εργαζόμενοι, οι νεολαίες στους χώρους δουλειάς, στους χώρους που υπάρχουν γενικά, που υπάρχουν εργαζόμενοι και κόσμος, όσον αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτό σημαίνει πως πραγματικά αντιλαμβάνονται τον ρόλο τον οποίο έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα μέσα σε αυτή την κοινωνία, η οποία είναι μια κοινωνία η οποία πραγματικά είναι βάναυση,
και κυριαρχούμε για την πολιτική των κομμάτων τα οποία κυβερνούν την πατρίδα μας μέχρι σήμερα και που φυσικά δεν αλλάζει στον κορμό της, είτε η Νέα Δημοκρατία είναι, είτε το ΠΑΣΟΚ είναι, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Ναι. Μπορεί σε κάποια επιμέρους διαχειριστικά θέματα να προβάλλονται κάποιες διαφορές, αλλά ο κορμός αυτής της πολιτικής είναι ένας και μια κυβέρνηση πατάει πάνω στα βήματα της Ελληνής. Εμείς λοιπόν λέμε στον κόσμο αυτόν, ο οποίος πραγματικά έχει την πρόθεση να ακούσει και εκτιμάει τη στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος, ότι είναι, προσπαθούν να τον εκλογήσουν σε ένα δίπολο. Όταν δυσαρεστείτε από την πολιτική της μιας, του ενός κόμματος, να προσφεύγει στην πολιτική του άλλου ακάνοντας το κυβέρνηση, και όταν δυσαρεστείτε από το άλλο να επανέρχεται στο πρώτο. Αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος, διαιωνίζει την πολιτική που τον εγωνατίζει και τον καλούμε να την αλλάξει στηρίζοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα. Είναι πραγματικά μια στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος και μια πρόταση η οποία βρίσκει τεράστια αποδοχή. Τους ζητάμε αυτή να απεικονιστεί, αυτή η πρόθεση και η αποδοχή να απεικονιστεί και στις κάλπες στις 7 του μήνα και να βγει το Κομμουνιστικό Κόμμα δυνατότερο, έτσι ώστε στις 8 να είναι πραγματικά ένα, αν θέλετε, ένας φράχτης σε αυτή την πολιτική που πάλι θα γονατίσει τον ελληνικό λαό. Μην ξεχνάμε ότι ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση προανήγγειλε ότι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ έχει δημιουργήσει ένα άνοιγμα που προσεγγίζει τα 4 δισεκατομμύρια που θα πρέπει ο ελληνικός λαός να πληρώσει το 19 και το 20, το 2019 και το 2020. Αντιλαμβάνεται και ο πλέον αδαής ότι είναι μια πάσα στη νέα κυβέρνηση να ξαναγονατίσει τον ελληνικό λαό, δίνοντάς και το επιχείρημα δεν φταίμε εμείς, φταίνει οι άλλοι που μας το επιβάλλουν. Αυτή είναι λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση και η πολιτική της, αυτή είναι και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποδέσμευση λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπας και εμφανιστεί μια κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόσει μια φιλολαϊκή πολιτική. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Παπαναστάση. Πρώτη φορά κατεβαίνετε υποψήφιος στην πολιτική? Είναι πρώτη φορά που κατεβαίνω υποψήφιος. Για μας βέβαια αυτό δεν λέει τίποτε. Όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Καταλάβατε. Γιατί είστε από ένα νομό στην Αιτωλοκαρνανία. Πολλοί με ρωτούν, έτσι, γιατί εκεί δεν εκμεταλλεύονται τον αχελό, εκεί που βρέχει 7 μήνες το χρόνο, να κατασκευάσουν κάτι φράγματα, να κατασκευάσουν, να αξιοποιήσουν τον αχελό. Εσείς τι μπορείτε να κάνετε, να καθίσετε, αν εκλεγείτε, μαζί με τους υπόλοιπους βουλευτές, για το καλό του νομού? Γιατί πολλές φορές τα έχω συναντήσει και μου το λένε. Λέει, εκεί έχει στη Δυτική Ελλάδα. Έχετε απόλυτο δίκιο, να σας πω, δεν είναι μόνο αχελός. Μα ένα από αυτά δηλαδή που μπορούσε να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Τι θέλω να πω. Ναι. Είναι παράδειση πραγματική, οι οποίοι μπορούν κάθε ένα από αυτά να τροφοδοτήσει, για παράδειγμα, με κυπευτικά, όχι όλη την Ελλάδα, όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς καμία επένδυση παραπάνω, δεν χρειάζονται πράγματα, έχουν το πακέτο το οποίο είναι το εξής. Ναι. Εφορότατη γη, άφωνα νερά, ναι, πάνω σε ειδικούς άξονες. Μάλιστα. Και ο Αχελός και ο Εύβοινος και οι άλλες περιοχές της Αιτωλοκαρνανίας. Ο νομός της Αιτωλοκαρνανίας είναι ο πιο φτωχός νομός της Ελλάδας. Γιατί δεν γίνεται εκμετάλλευση και γιατί θα διαφωνήσω να καθίσουμε με τους βουλευτές των άλλων κομμάτων? Ναι. Γιατί υπάρχει μια πολιτική και αυτή η πολιτική λέγεται κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν έχει στους σχεδιασμούς της, οι ελληνικές κυβερνήσεις το εφαρμόζουν, αυτούς τους εφαρμόζουν με θρησκευτική ευλάβεια, που δεν πρέπει η Ελλάδα να παράξει, να γίνει αυτόνομη και να εξάγει γεωργικά προϊόντα. Γι' αυτό ο Εύβοινος, η περιοχή του Ευβοινοχωρίου δεν είναι παραγωγική, γι' αυτό η περιοχή του Αχελού δεν είναι παραγωγική. Όσο για την συνέβρεση και τη συμφωνία με τους βουλευτές των άλλων κομμάτων, δεν θα είναι, πιστέψτε με, αποδοτική. Ναι. Γιατί τα κόμματα τα οποία είναι βουλευτές στηρίζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα εκ προημίου να είστε σίγουροι πως δεν θα στηρίξουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Γιατί αν ήταν να τις στηρίξουν, ήδη τα κόμματα τα οποία κυβερνάνε αυτή τη στιγμή θα είχαν απορρίψει την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως την στηρίζουν και τις εφαρμόζουν με θρησκευτική ευλάβεια. Είναι μια πολιτική που είναι εγκληματική για τον ελληνικό λαό και για την αγροτιά μας, η οποία αυτή τη στιγμή είναι γονατισμένη όχι μονάχα με αυτούς τους σχεδιασμούς, αλλά με το κόστος της κάθε καλλιέργειας, ακόμα και των μικρών κλήρων οι οποίοι υπάρχουν. Πρέπει να αλλάξει αυτή η πολιτική, να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να εφαρμόσουμε μια διαφορετική πολιτική. Είναι μια πολιτική που το Κομμουνιστικό Κόμμα την
συζητάει με τους αγρότες, έχει αποδοχή και ελπίζουμε αυτή η πρόταση να βρείτε την υποστήριξη εκεί που πρέπει, δηλαδή στις 7 του μήνα. Κύριε Παπαναστάση, όταν θα έρθουν οι Ευρωπαίοι όμως και οι ξένοι και υπογράψουν συμβάσεις, τότε θα δούμε που θα πηγαίνουν τα νερά του Εύβοινου και του Αχελώου και τι θα γίνει εκεί στην περιοχή, έτσι. Και θα λέμε ότι έρχονται επενδύσεις, ενώ βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί οι Ευρωπαίοι, τα ευρωπαϊκά μονοπόλια και τα ευρωπαϊκά χοντρά πορτοφόλια χωράνε σε αυτές τις αναπτύξεις. Βέβαια. Εκείνοι που δεν χωράνε είναι η ευημερία των Ελλήνων αγροτών, των πατριωτών μας. Αυτή τη διαφορά πρέπει να την τονίσουμε, και όπως τα ευρωπαϊκά μονοπόλια έρχονται και εκμεταλλεύονται, και όχι μόνο ευρωπαϊκά, τα ευρωπαϊκά μονοπόλια δεν έχουν ούτε εθνικότητα ούτε τίποτα άλλο. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τη συμβαίνει με την ενέργεια. Έχουν γεμίσει τα βουνά της Ατλαντικής με ανεμογεννήτριες. Και θα δούμε και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Για μας το πρόβλημα, μάλλον η λύση, δεν είναι αν εφαρμόζουμε ενεργειακές επιλογές οι οποίες είναι καθαρές και ανανεώσιμες, αλλά το ποιος, σε ποιανού τα χέρια είναι η παραγωγή αυτής της ενέργειας. Γιατί αυτό σχετίζεται και με το πόσο θα αδειάσουμε το πορτοφόλι των Ελλήνων εργαζομένων. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι τι ενέργεια παράγουμε, γιατί είναι γνωστό η φράση πράσινη ανάπτυξη. Πράσινη ανάπτυξη για ποιον είναι, για τον Κοσμάκη? Όχι. Είναι πράσινη ανάπτυξη, είναι ο φερετζές της παράδοσης και αυτού του είδους της ενέργειας στα μεγάλα μονοπόλια, είτε είναι ελληνικά είτε είναι ευρωπαϊκά. Κύριε Παπαναστάση, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στον αγώνα σας και εδώ θα είμαστε πάλι να τα λέμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Για την φιλοξενία.